Γεια σας. Γεια σας, μέσα από την εκπομπή «Ταξιδεύω». Και σήμερα η εκπομπή «Ταξιδεύω» είναι κοντά σας και σήμερα θα ταξιδεύσουμε σε χώρες της νοτιοδυτικής Ασίας, έχοντας πάντα βάση την μοναδική, τη μία, τη μοναδική, την αγαπημένη μας χώρα της Ταϊλάνδης. Ταϊλάνδη λοιπόν, μια χώρα 65 περίπου εκατομμυρίων ψυχών, με πρωτοάβουσά της την Μπαγκόνγκ, στην οποία θα βρούμε γύρω στα 12 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Ταϊλάνδη με την δικιά της ιστορία είναι μια χώρα η οποία έχει απλωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια τουριστικά και έχει μια πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Κάτι επίσης που πολύ ενδιαφέρον και που αξίζει να αναφερθώ είναι ότι στη χώρα αυτή ζουν σταθερά για πολλά χρόνια πάρα πολύ ξένοι. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι γενικά η φτηνή ζωή που υπάρχει εδώ και πάνω απ' όλα είναι η φιλική στάση των Ταϊλανδών απέναντι στους ξένους. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά περισσότερα είναι βοηθάνε σε αυτήν την πραγματικά μεγάλη τουριστική εισβολή στη χώρα αυτή. Στην σημερινή εκπομπή έχουμε εικόνες και πλάνα εκεί που βρίσκεται και η έδρα της δικιάς μας εκπομπής. Εκεί που όλοι το γνωρίζετε πλέον ότι η εκπομπή «Ταξιδεύω» ξεκίνησε και έχει βάση το ένα και μοναδικό Πουκέτ. Θα έχουμε λοιπόν υπέροχα πλάνα και εικόνες από το Πουκέτ. Θα επισκεφτούμε την κάμερα της εκπομπής «Ταξιδεύω» και θα δούμε εικόνες από την σημερινή Μπαγκόνγκ, την πρωτεύουσα των Αγγέλων, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Και φυσικά θα δούμε, θα απολαύσουμε εικόνες από την βόρειο-ανατολική Ταϊλάνδη, θα δούμε εικόνες, στιγμές, καθημερινότητας, εικόνες που μόνο μέσα από την εκπομπή «Ταξιδεύω» μπορείτε να απολαύσετε. Ταξιδεύω λοιπόν Πουκέτ, Ταϊλάνδη, νότιο-δυτική Ασία, έχοντας βάση την χώρα, την αγαπημένη μας χώρα, τη χώρα της Ταϊλάνδης, γύρω-γύρω Μιανμάρ ή Βιρμανία αν θέλετε, το Λάος, η Καμπότζη και φυσικά η Μαλαισία. Αυτές είναι οι χώρες τις οποίες μέσα από την εκπομπή προσπάθησα και προσπαθώ σε κάποια χρονικά διαστήματα, της εκπομπής μου να σας παρουσιάσω. Όμως έχουμε πάντα βάση το ένα και μοναδικό Πουκέτ. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν Πουκέτ και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. King.
Στην Μπανγκόγκ, στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες. Στην Μπανγκόγκ, στην πόλη των Αγγέλων, στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται κατά τον Τυρίαν, μπόρεσα και πήρα κάποια πλάνα, τα οποία δείχνουν τη σημερινή Ταϊλάνδη με τα καταπληκτικά, φανταστικά, τεράστια εμπορικά της κέντρα που βρίσκονται σε πολλά σημεία της Μπανγκόγκ, που μπαίνοντας σε ένα από αυτά, κάθε ολοκληρή αν ξεχνάτε να βγείτε, γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα, γεμάτα εστιατόρια, εκατοντάδες μαγαζιά και ποικιλίες για αγορές. Αυτή είναι η Μπανγκόγκ του σήμερα. Θα απολαύσουμε κάποιες εικόνες από την Μπανγκόγκ. Τώρα αμέσως. Μέσα από την εκπομπή ταξιδεύω. Τα σημερινά γυρίσματα γίνονται στην Μπανγκόγκ. Η εκπομπή βρίσκεται στην Μπανγκόγκ. Κάνουμε κάποια γυρίσματα εδώ στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, στην πόλη των Αγγέλων, στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Snow-filled sky. We'll
εδώ και Ταϊλάνδη, μια χώρα η οποία ανοιχτή για όλους εκείνους τους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται και θέλουν να κάνουν νόμιμα, σε νόμιμα πλαίσια και να κάνουν τις δικές τους επενδύσεις και να δημιουργήσουν. Υπάρχουν τρομερές ευκαιρίες στην Ταϊλάνδη, σε οποιοδήποτε σημείο της Ταϊλάνδης, και γι' αυτό το τονίζω, γι' αυτό πολλοί ξένοι, πάρα πολλοί ξένοι, είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι της Ταϊλάνδης. Αν και εσείς ενδιαφέρεστε και θέλετε να κάνετε κάποια επένδυση, θέλετε να απλωθείτε δημιουργώντας κάτι όμορφο σε αυτή τη χώρα, τη χώρα της Ταϊλάνδης, όμορφα, απλά και νομιμότατα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να σας δώσω οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε.